Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Μπλουσκάκι στο Μπορείς να το σώσεις. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Θα είμαστε για το... Είναι της Αγίας Βαρβάρας σήμερα. Θα είμαστε εδώ για το επόμενο μισάωρο στο Μπλουσκάκι. Έχεις φωνή, έχεις άποψη, έχεις κανάλι. Άρα μπορείτε να βγαίνετε και να με διακόπτετε και να θέτε τα ερωτήματά σας, τις απόψεις σας σε αυτά που θα σχολιάσουμε ή και αν θέλετε και κάτι άλλο που για κάποιο λόγο δεν βρήκατε χρόνο να μιλήσετε. Είμαστε εδώ να δώσουμε το χώρο και το χρόνο να πείτε την άποψή σας. Να πούμε ότι αυτός ο μήνας, ο Δεκέμβριος, να βγάλουμε λίγο τα τηλέφωνα, 2-11-18-60-001 είναι το τηλέφωνο του Blue Sky και το 49-64-569 είναι το τηλέφωνο του γραφείου μου. Να πούμε ότι αυτός ο μήνας κάποιοι από εσάς ήδη θα έχουν ξεκινήσει οι δόσεις για τα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Γέφυρα. Είναι η χρονική διάρκεια τώρα που πρέπει να κάνει τις αιτήσεις για τους κληρονόμους. 17-10 είναι η μία χρονική στιγμή που θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία όλη και 28 Δευτέρου είναι η δεύτερη ημερομηνία που το σύστημα θα αρχίσει να δίνει χρήματα. Είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί θα πω ότι για άλλη μια φορά εγώ και οι συνεργάτες μου, δεν είμαι μόνος μου, έτσι, τη γνωρίζω την κυρία Βορδόνη που επιμελείται των νομικών θεμάτων, κάναμε κούρεμα σε πληστηριασμό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάναμε μια διαπραγμάτευση, δεν είναι μόνο ότι σώσαμε το ακίνητο. Διαπραγματευτήκαμε και κάναμε και κούρεμα στο υπόλοιπο. Δηλαδή, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι είχε ένα δάνειο περίπου σε 170.000 και θα πληρώσει τα μισά χρήματα. Ξεκινάει να πληρώνει τα μισά χρήματα. Για όλους εσάς, το λέω για να πάρετε έτσι δύναμη, κουράγιο. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, αλλά εμείς είμαστε εδώ με μια επιστημονική προσέγγιση να βοηθήσουμε και μακάρι σε όλους τους φίλους, θα πω εγώ, γιατί για μένα δεν είναι πελάτες, είναι φίλοι. Να μπορέσουμε να πετύχουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει έστω και 1% επιτυχία με την έννοια της σιγουριάς. Και αυτός ο δανειολήπτης που είχε στο γραφείο, όταν μας ζήτησε τι βλέπετε, είπαμε θα προσπαθήσουμε. Καλησπέρα κύριε Στάθη. Καλησπέρα κύριε Χαρκέ, τι κάνετε? Καλά εσείς. Μια ερώτηση, βασικά πήγε κάτι άλλο για τον Νοέμβριο και μου το είχατε πει, όπου μου το είχατε πει, έτσι είχε γίνει για τις συντάξεις, μιλάω έτσι. Ναι. Για να σας πω σύντομα, αυτά με αυτούς που είναι πριν το 16 συνταξιούχοι, με πάνω από 30 χρόνια εργασίας, άκουσα κάπου ότι θα δοθεί μια αύξηση τώρα, αλλά τα αναδρομικά θα δοθούν το πρώτο τρίμηνο του 2021. Σωστά. Ισχύει αυτό? Σωστά. Σωστά. Ισχύει αυτό, έτσι. Σωστά. Σωστά. Δηλαδή τώρα αυτή η αύξηση που θα δοθεί, τι αύξηση θα είναι? Έχει μια αύξηση από τον επανεπολογισμό του Βρούτσι, που είναι πάνω από 30 χρόνια, αρχίζει και αποδίδει χρήματα. Όταν η σύνταξη θα φτάσει στα 35 χρόνια, θα έρθει και θα, να το πούμε, θα είναι άλλη μία σύνταξη το χρόνο. Δηλαδή, εγώ παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα, θα πάρω άλλο ένα 1.000 το χρόνο. 1.012, έτσι. Α, ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Χαϊκιώτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Εγώ έχω πάρει σύνταξη το 2000 αναπηρική λόγω χειρουργικής επέβασης, bypass και τέτοια. Ναι. Και είχα βγάλει σύνταξη με 10.050 έρχημα και έπαιρνα τώρα το αρχές του 2015 941 ευρώ. Ακούτε? Ναι, βεβαίως. Έπαιρνα 941 ευρώ και επικουρική έπαιρνα 531. Ναι. Και μετά το 2015 παίρνω 890 κανονική σύνταξη του ΙΚΑ. Ναι. Και 179 ευρώ επικουρική και δεν έχω πάρει τίποτα αναπηρικά. Ναι, κοιτάξτε. Ο νόμος λέει και ο τρόπος που αποζημιώνονται, μάλλον αποζημιώνονται, ο υπολογισμός για να πάρει κάποιος τα αναδρομικά αυτά είναι κύρια και επικουρική του 2015-16 πάνω από 1.000 ευρώ. Πολλοί συνταξιούχοι, και με παίρνουν και τηλέφωνο, πήρανε ή πολύ λιγότερα χρήματα, άρα θα έρθει και θα ξαναδώσει το κράτος χρήματα, ή σαν την περίπτωση του φίλου μου του προηγουμένου, του Στάθη, που θα δώσει στο δεύτερο κύμα. Τώρα εσείς... Κύρια και επικουρική του, πότε είπατε, πρέπει... 15-16. 15-16 έπαιρνα πολύ παραπάνω. Έπαιρνα στις αρχές του 2015 έπαιρνα 1.450 ευρώ καθαρά.
θα πρέπει να πάρετε σίγουρα χρήματα. Εάν, δεν, δεν, μου δώσαν, εάν δεν έχετε πάρει χρήματα, κάτι όχι, δεν πάει. Όχι. Ακούστε με λίγο. Κάτι δεν πάει καλά. Πάρτε με αύριο μετά τις 10-11 στο γραφείο να δούμε τι δεν πάει καλά. Σε ποιο νούμερο? Στο 2-10-49-64-5-69. Από το πρωί στις 10 η ώρα. Ναι, λίγο απομονή όμως, έτσι. Ναι, θα ακούσε, το πω και αυτό στη. Το ταμείο το επικουρικό ήταν φαρμακοϊπαλλήνων. Να το δούμε λίγο. Το πω και στην κυρία Βορδόν που είναι καθήλυνα αρμόδιο. Το ταμείο αυτό είναι αμαρτωλό. Ναι, γιατί δουλέψανε και το κάνανε επαγγελματικό, λέει, εμπορικό και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ωραία. Να το δούνε τα παιδιά στο γραφείο, γιατί εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Εκεί υπάρχει ψωμί, κάτι συμβαίνει. Τα έχουν φάει και που βγάλουν. Εμείς φτιάξαμε 7 όροφο κτίριο. Το ταμείο φαρμακοϊπάει και τώρα το πουλάμε. Μάλιστα. Εκεί γίνει λεφτά, πληρώναμε κάθε μήνα πολλά λεφτά. Θα το δούμε. Θα το δει και η κυρία Βορδόν που είναι και δικηγόρος. Θα δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και ό,τι είναι σωστό να γίνει, θα γίνει. Σε ένα κράτος δικαίου πρέπει όλα να λειτουργούν σωστά. Και πάντα υπέρ του αδικημένου, υπέρ του φτωχοποιημένου, υπέρ του αδύνατου. Ο δυνατός θα το βρει το δίκαιο. Το φτωχός, ο αδύνατος, αυτός είναι λίγο και το πρόβλημα. Και εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ο κύριος Παναγιώτης, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Χαμηλώστε παρακαλώ την τηλεόραση, τον ήχο τελείως. Τελείως, το κατέβασα. Ωραία. Κύριε Καλλιώτη, συγχαρητήρια κατά δύο την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, μου πείτε πώς γίνεται ο επαναπολογισμός. Μπράβο, επαναπολογισμός. Μπράβο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ωραία. Αλλά το πούμε πολύ απλά. Ένας συνταξιούχος σήμερα παίρνει 1000 ευρώ και έχει 38 μπράβο. Χρόνια σύνταξη. Ναι. Ωραία. Από τα 30 χρόνια και πάνω θα του ξαναυπολογίσει τα χρόνια. Ναι. Και θα του δώσει, εάν φτάνει τα 35-36 χρόνια, άλλη μία σύνταξη. Α, από τα 30 μέχρι τα 38. Εσείς είσαστε καραμπινάτε. Εγώ έχω 32,5 χρόνια. Θα πάρετε το αναλογούν περίπου. Πόσο σύνταξη παίρνετε εσείς? Εγώ έχω κύρια σύνταξη 750 από το ΙΚΑ, από το ΤΣΑΙ έχω 600 και από το δημόσιο 400. Κοιτάξτε, σε αυτό με τα 30 χρόνια δεν πάει αθρηστικά. Α, πάει μόνο από το ΙΚΑ. Αυτοτελές, μπράβο, ναι. Δεν πάει δημόσιο. Πάει κάθε μία υπηρεσία μόνη της. Α, πάει κάθε μία. Δεν πάει δηλαδή 5 και 15 στο ανατομείο 25-35, καταλάβατε. Πάνω, ναι, από 30, ναι. Πάνω από 30 ναι. Χρόνια... Να έχω εγώ στο ΙΚΑ. Όχι στο ΙΚΑ και στο ΝΑΤ και στο ΤΣΑΙ. Όχι, στο ΙΚΑ έχω 32,5 χρόνια. Εντάξει. Αλλά πώς γίνεται, τι με περιμένει, ποια είναι το μέλλον δηλαδή. Αν εσείς είσαστε σε διάφορα ταμεία, ναι. Ενδεχομένως να μην δείτε αύξηση των 30 ετών. Να μην πάρετε αυτή την αύξηση των 30 ετών. Αν μου τα λέτε καλά και τα έχω καταλάβει καλά. Ναι. Δεν θα την πάρετε. Όχι. Το ΙΚΑ, εγώ έπαιρνα 1400 ΙΚΑ και τώρα το κάνουν 750, σας λέω. Το κατάλαβα. Μια... Πώς θα επανυπολογιστώ, τι θα παίρνω εγώ από το ΙΚΑ, ας πούμε, μόνο. Πόσα χρόνια έχετε? 32,5. Τα 32,5 χρόνια μόνο ΙΚΑ. Ναι. Ωραία. Από εκεί θα πάρετε για τα 2 χρόνια τα παραπάνω μία αναλογία. Κάνα 2 κατοστάρικα. Μάλιστα. Το χρόνο. Και ο επανυπολογισμός, πώς θα φτάνει η συνέχεια σύνταξη? Αυτό σας είπα, ότι αν μου τα λέτε καλά, θα πάρετε περίπου για τα 32 χρόνια, τα plus 30, δηλαδή πάνω από τα 32 χρόνια, περίπου κανένα 2 εκατοστάρικα το μήνα. Το χρόνο, συγγνώμη. Το χρόνο. Λοιπόν, πέραν το 750 είπαμε. Πόσο θα γίνει αυτό το 750, αλλά... 750... Συν... 200 δια 12. Αυτό το παραπάνω. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Εντάξει. Αυτό είναι υπολογισμός. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Το ξαναλέω. Αυτοί που έχουν πάνω από 30 χρόνια, ας πούμε ότι παίρνουν 1000 ευρώ το μήνα και έχουν 35 χρόνια, θα πάρουν ένα χιλιαρικάκι ακόμα το χρόνο. Το οποίο θα σπάσει σε 12 μήνες που κάνει τις πληρωμές. Κυρία Θανασία, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, έχω γύρω στις 7.500 ένστημα και έχω ηλικία 64 ετών.
Ναι. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη? Τα τελευταία όμως 5 χρόνια δεν έχω από 100 ένσημα για να πάρω μειωμένη. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα 100 ένσημα του χρόνου. Για πείτε μου. Δεν μπορείτε. Δεν μπορώ, Δεν μπορώ κάπου κάτι άλλο να αγοράσω. Αυτό είναι μια, είναι η τρίτη προϋπόθεση, δηλαδή τα ένσημα ηλικία και την τρίτη προϋπόθεση που λέτε. Ναι. Κάτι ακούγεται, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο. Πάντως εδώ έχετε θέμα. Έχω θέμα, Θα έπρεπε να έχω τα τελευταία, δηλαδή 5 χρόνια, ναι. 100, ούτε πέρα να αγοράσω. Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Εγώ δεν ξέρω κάτι να σας πω που να έχει αλλάξει. Αναμένουμε κάτι, ίσως να αλλάξει. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά όμως. Ναι, αλλιώς τα 67 δηλαδή, Σωστά. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επειδή εμείς εδώ θέλουμε να δίνουμε ειδήσεις οι οποίες να είναι και ρεαλιστικές, όχι στα αυτιά σας να ακούγονται ωραία, να γίνονται. Άρα, θέλουμε σαν πρώτη μας γραμμή, σαν πρώτη μας έτσι, ιδέα, σαν πρώτη μας σκέψη, να μείνει όλη ακίνητη περιουσία στους Έλληνες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εγώ δεν θα πω στη διαδικασία ότι εσείς τώρα, παραδείγματος χάρη, δεν πληρώνατε, γιατί πληρώνατε, που πληρώνατε. Εγώ θα πω το εξής. Θα πω για κάποιο λόγο δεν πληρώθηκα μέχρι τώρα. Και βγαίνει ένας πληστηριασμός. Μην πανικοβάλλεστε, έχουμε τον τρόπο, έχουμε την εμπειρία, ξέρουμε να το χειριστούμε. Με πολλά παραδείγματα. Δεν είναι το μόνο παράδειγμα που έχω δείξει εδώ με πληστηριασμό 50% κούρεμα. Μπορεί να είναι 55, μπορεί να είναι 45, μπορεί να μην είναι και τίποτα. Αλλά σίγουρα κάτι θα κάνουμε. Επειδή εμείς εδώ έχουμε τώρα την τηλεόραση και μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας ευχαριστούμε και για την αγάπη και για την εμπιστοσύνη, είμαστε λίγο φιδωλοί σε αυτά που λέμε. Δείχνουμε τα παραδείγματα για να πάρετε θάρρος και να σας παρακινήσουμε να μην το βάζετε κάτω. Υπάρχει ο τρόπος να δοκιμάσουμε να σώσουμε την κίνητη περιουσία. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Όταν φτάνουμε στους πληστηριασμούς, θέλουμε προκαταβολή. Είναι ξεκάθαρο. Άρα, μην το αφήνεις να φτάσει στον πληστηριασμό. Με το νέο πλαίσιο, τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Αλλά εσύ δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι, γιατί και ο προπτωχευτικός μνημονεύει για 20 χρόνια σε δημόσιο και ιδιωτικό. Δημόσιες και ιδιωτικές οφειλές σε 20 χρόνια. Μην απολπίζεσαι. Αυτά που δείχνουν όλα είναι για αυτούς που θέλουν και μπορούν να σώσουν την περιουσία τους. Για την άλλη κατηγορία που για κάποιο λόγο θέλουν να τα προσφέρουν για να βγάλουν μάλλον ένα δυσβάσταχτο χρέος από πάνω τους και εκεί το μπορείς να το σώσεις, μπορεί να τους βοηθήσει. Πάμε στην επόμενη φίλη, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή 56 χρονών και επειδή δούλεψα μέσα στα τελευταία 5 χρόνια ένα πεντάμινο με αυτά τα προγράμματα, τα κοινοφελή που πήρα 500 ευρώ το μήνα, μου έπεσε η σύνταξη από ό,τι μου είπαν που θα πάρω λόγω ανηλίκου. Mm-hmm. Τώρα αυτό μπορεί να φτιαχτεί κάπως, μπορεί να διορθωθεί, δηλαδή αν κολλήσω άλλα ένσημα, πάλι άλλο ένα πεντάμινο, με περισσότερη, πόσο λένε, μίσθωμα, με περισσότερο μίσθωμα. Σε αυτή την περίπτωση θα ξαναβελτιωθεί την ταξή μου. Γιατί μου είχαν πει, ναι, πέστε μου, γιατί πέστε μου είχαν πει, μου είχε πει ο δικηγόρος πριν από αυτό το πεντάμινο. Ο ποιος? Ένας δικηγόρος. Ο δικηγόρος, ναι. Ναι. Που είχα απευθυνθεί, μου είχε πει ότι θα αναλογούσε η σύνταξή μου η μειωμένη σε 650 ευρώ. Δεν έχω λόγο. Ενώ τώρα μου βγάλανε 350, επειδή πήγα και δούλεψα αυτό το πεντάμινο. Για ένα πεντάμινο χάνει 300 ευρώ σύνταξη. Ναι, έτσι μου είπανε. Δεν έχω λόγο να αμφισβήτησω το δικηγόρο. Μήπως το είπε κάπως διαφορετικά και δεν το καταλάβατε. Κοιτάξτε, εγώ είχα πάει όταν ήμουν στα 50 μου και ρώτησα. Μου ακούγεται λιγάκι τραβηγμένο για 5 μήνες να χάσω εγώ 50% της σύνταξης. Αλλά εγώ θα πω. Φαίνεται παράξενο. Θα πω όμως, επειδή εγώ δεν είμαι εργατολόγος και δεν είμαι δικηγόρος, ότι σίγουρα ο δικηγόρος γνωρίζει καλύτερα από εμένα. Είναι σίγουρο αυτό. Αν γνωρίζει από συντάξεις. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως να το δούμε πάλι. Αλλά μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο για 5 μήνες που εσείς. Να χάσει το 50%. Ναι. Δεν το ξέρω. Ξέρετε, με αυτά τα ΕΣΠΑ που κάναμε, τα πεντάμινα που παίρναμε 490 ευρώ. Ναι, δεν το έχω υπόψη με αυτό. Θα το κοιτάξω και θα σας πω όμως. Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο, αλλά μήπως κάπως αλλιώς το είπε ο δικηγόρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από τους δυο μας όμως αυτός.
Εντάξει. Ναι. Θα μιλήσω λίγο με τους δικούς μου δικηγόρους και θα έχουμε μια απάντηση. Εντάξει. Πότε? Νομίζω αύριο θα την έχουμε. Αύριο θα σας πάρω τηλέφωνο. Ναι, πάρτε με στο 49-64-569. Μετά τις 3. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Παρακαλώ, ο κύριος Παναγιώτης. Ναι. Ορίστε, κύριε Παναγιώτη. Είμαι συνταξιούχος. Ναι. Έχω 36 χρόνια υπηρεσία. Μάλιστα. Και παίρνω 1215. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να πάρω καθόλου ανθρωπικά? Πρέπει να έχετε πάρει ήδη εσείς. Εννοώ για την άλλη, τώρα το Δεκεμβρίου, με το πώς το λένε. Άρα ανδρομικά έχετε πάρει. Ναι. Ωραία. Το Νοέμβρη. Μπράβο. Μακάρι να έχει κάθε μήνα, αλλά δεν έχει κάθε μήνα. Όχι, δεν κατάλαβες. Κατάλαβα, μωρέ. Πλάκα κάνω, να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Σταμάτα. Ναι, μπράβο σου, ναι. Για όνομα της Παναγίας. Άρα τώρα εσύ περιμένεις από τα 30 χρόνια. Για τα 30 χρόνια λες. Ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Αν είναι έτσι. Αυτό λέω. Μπράβο. Άλλο ένα μισθό, περίπου 1200 ευρώ. Κάνα κατοστάρικο το μήνα. Ακόμα. Παραπάνω. Ναι. Άσε μας, αποκλείεται. Γιατί? Αλήθεια λέω. Πώς το λέει, θα ο νόμος λέει. Το 2000, ο νόμος λέει ότι ναι. Αν πάνω από 30 χρόνια και φτάνει ναι. Τα 35-36, θα φτάσει έως και μία σύνταξη. Δεν έχει και με την προσωπική διαφορά. Θα αφαιρεθεί αυτή. Α, θα αφαιρεθεί αυτή. Α, ωραία, εντάξει. Καλά. Εντάξει. Όχι, απλώς το πήρα τώρα, ξέρεις, τώρα να τραβάμε με τον κορονοϊό και με την τάση. Εντάξει, καλά κάνετε. Να έχουμε και παρέα εδώ, να τα λέμε. Παρόλο που έχει μεγάλη αναμονή. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Τα πρώτη υγεία μας, εντάξει, τέλος πάντων. Πάνω απ' όλα υγεία. Αυτά θα δούμε τώρα το Δεκέμβρη. Λογικά, ναι, μέχρι 31 Δεκάτου. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά, να έχετε καλύτερα γιόρτες. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Ιωάννης, παρακαλώ. Να σας κάνω την ερώτηση εσάς. Να την κάνετε. Είμαι στρατιωτικός. Έχω πραγματικά 35 χρόνια ναι. Και 5 πλασματικά. Ναι. Θα πάρω από αυτά που λέει ο κύριος στην τηλεόραση. Αυτό να το δούμε λίγο με τους στρατιωτικούς. Είναι λίγο ιδιαίτερο το καθεστώς. Έχετε πάρει καθόλου σε αναδρομικά? Εγώ είμαι ο κύριος στην τηλεόραση. Εγώ είμαι. Με μένα μιλάτε. Ναι. Ωραία. Εσείς έχετε πάρει καθόλου αναδρομικά? Ναι, πήρα. Ωραία. Για το πάνω από 30 χρόνια λέτε τώρα εσείς. Ναι, από το πάνω 30. Έχω πραγματικά 35 και 5 πλασματικά. Εντάξει, τα 35 φτάνουν. Θα δείτε μια διαφορά έως 30 δωδεκάτου. 30 δωδεκάτου, ε. Ναι, ναι. Ναι, σας ευχαριστώ τότε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να εξηγήσουμε ότι όλο αυτό, έτσι, είπε ο Υπουργός ότι θα προσπαθήσει μέχρι 30 δωδεκάτου να έρθει να δώσει για πάνω από 30 χρόνια. Ήτανε και οι αυξήσεις που πρέπει να γίνουν από το 50 στο 70, οι προσωρινές, και από το 50 στο 80, δεν βλέπω να του βγαίνει. Μακάρι να του βγει. Αν όχι, θα πάει στο πρώτο 15ήμερο του καινούργιου έτους. Άρα έχουμε αυτό που σας ενδιαφέρει για τους κληρονόμους, το ξαναλέμε. Όποιος έχει πρόβλημα, γιατί είναι και μερικοί άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Οι κληρονόμοι ακολουθείτε το κληρονομικό δίκαιο. Δηλαδή, αν έχουμε χειρά και τέκνα, 1/4, 3/4, το είπα. Δεν τα παίρνει όλα η χείρα, έτσι. Όμως, ό,τι θέλετε και αν κάπου δυσκολεύεστε, πάρτε με στο 2-10-49-64-569 να σας βοηθήσουμε και λίγο με την πλατφόρμα να το κάνετε σωστά. Ζητάει κάποια χαρτιά. Αν για κάποιο λόγο δεν τα έχετε, ωραία, μη στεναχωριέστε, κάντε την αίτηση, πάρτε μας να σας βοηθήσουμε. Έχετε δικαίωμα μέχρι 17 Δεκάτου, 28 Δευτέρου. Πρέπει να το κλείσουμε σωστά για να πάρετε τα χρήματά σας. Τώρα, αν τα πάρουν τα παιδιά και θα το δώσουν στη μαμά ή στον μπαμπά, είναι δικό τους θέμα. Ακολουθείτε όμως η νομική διαδικασία η σωστή. Πάμε, παρακαλώ, επόμενος φίλος, ορίστε. Με ακούτε, χαμηλώστε. Ναι, ναι, ναι. Χαμηλώστε ναι. Τελείως τον ήχο της τηλεόρασής, να με ακούτε από το ακουστικό σας. Καλησπέρα, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Ορίστε. Είμαι συνταξιούχος στο ΑΕ. Ναι. 38 χρόνια εργάσιμα. Μπράβο. Όλο ΑΕ. Mm-hmm. Όλο ΑΕ. Ναι. Θα πάρω κάτι αυτά που λέει μέχρι τέλους του χρόνου. Ναι. Και για... εγώ θα πάρω κάτι. Θα πάρετε, βεβαίως, θα πάρετε πάνω από 35 χρόνια μία σύνταξη. Ναι. Γιατί τον Νοέμβριο πήραμε αυτό το 15 και το 16 για τους 9 μήνες. Είναι άλλο πακετάκι αυτό. Είναι άλλο πακετάκι αυτό. Ναι, ο Άι Βασίλης φέρνει δύο πακετάκια. Το ένα είναι αδρομικά...
Και το άλλο έχει να κάνει με τα χρόνια, φίλε μου, καλέ. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τον άλλο μήνα που θα, αυτό το μήνα που θα πληρωθούμε να πάρουμε, να δούμε κάτι παραπάνω. Σύμφωνα με αυτά που λένε, ναι. Να. Εντάξει, αλλά και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Αναδρομικά 17 Δεκάτου και 28 Δευτέρου. Τι είναι το 17 Δεκάτου, κάνω σήμερα την αίτηση, δυσκολεύομαι, δεν πειράζει. 49-64-569. Πάρτε με τηλέφωνο να σου βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Σωστά. Και από εκεί και μετά. Ζητά δικαιολογητικά. Τάχω, δεν τάχω. Έχω δικαίωμα να τα προσκομίσω. Και θα πάω 28 Δευτέρου αν δεν τάχω μέχρι 17 Δεκάτου. Δεν τα χάνω. Από εκεί και μετά, όπου κολλείεστε, με παίρνει τηλέφωνο. Αν υπάρχει κληρονομή, αν υπάρχει διαθήκη, ακολουθεί την επιθυμία του διαθέτη. Ό,τι έχει πει. Με την αποποίηση διαφορετικά. Πάρτε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πάει αυτό. Να πω και κάτι ακόμα. Ότι τρέχει το πρόγραμμα για λίγες μέρες από 5 έως 50.000 για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα λεφτά είναι χαριστικά. Δεν χρεώνονται. Έχει κάποια κριτήρια από 5 έως 50.000. Πάρτε στο 210-49-64-569. Έχουμε κανένα δύο μέρες ακόμα, αν δεν δώσει παράταση. Είναι ΕΣΠΑ, είναι τα λεφτά χαριστικά. Πάρτε να βοηθήσουμε. Έχει σημασία και πώς γίνεται και η αίτηση. Έχει σημασία, ζητάει ένα μικρό business plan. Εκεί δεν είναι τόσο απλό. 5 έως 50.000 δωρεάν είναι αυτά τα χρήματα. Δεν θα τα χρεωθείτε, ούτε χρειάζεται να κάνετε κάποιες διαδικασίες. 210-49-64-569. Πάρτε τηλέφωνο, πείτε στους φίλους και γνωστούς, ξαδέλφια, οικογένεια. Μπορούν να διεκδικήσουν χωρίς χρέωση. Παιδιά, κυρία Μαρία, παρακαλώ. Από 5 έως 50.000. Σπάστε το τηλέφωνο. Θέλω να πάω στο γραφείο αύριο και να δω 1.000 κλήσεις. Δεν τα θέλετε αυτά τα χρήματα. Ξέρω εγώ. Λέτε, δεν πρέπει να κάνετε μια ερώτηση να βρω εγώ 2.000 κλήσεις αύριο στο τηλεφωνικό κέντρο. Δωρεάν χρήματα. Που δεν χρειάζεται να κάνεις αγορές. Οικονομική ενίσχυση. Και θα το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Κάνουμε την προσπάθεια και ό,τι γίνει. Δεν έχει να συζητήσουμε κάτι. Μην το κάνουμε όπως οι πατάτες που ήταν στην Ελλάδα. Δηλαδή έρχονται χρήματα δωρεάν να το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. 5 έως 50.000, ό,τι βγει. Δεν υπάρχει κάτι προκεκριμένο, παρακαλώ. Μην με εκνευρίζετε. Παρακαλώ και δεν μπορώ, γελάω. Ορίστε, κυρία Μαρία. Παρακαλώ, κυρία Μαρία. Γεια σας. Έχεις άποψη, έχεις φωνή, εδώ το Blue Sky σου δίνει το λόγο. Είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ορίστε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούω. Θέλω να κάνω πριν ένα τρίμηνο έφυγε ο σύζυγος από τη ζωή. Μάλιστα, Θεός χωρέσου. Να είστε καλά, να θυμόσαστε. Και εσείς να είστε υγεία και καλές δουλειές. Υγεία φτάνει. Οι δουλειές θα τις βρούμε. Υγεία. Άμα δεν έχουμε την υγεία μας. Λοιπόν, να δείτε από το ταμείο του. Ποιο είναι το ταμείο του. ΙΚΑ. Μάλιστα. Δεν τα φτιάξα τα χαρτιά ηλεκτρονικά. Εσείς τα φτιάξατε. Ορίστε. Εσείς τα φτιάξατε τα χαρτιά ηλεκτρονικά. Ναι, εγώ τα φτιάξα. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, παίρνει επικουρική σύνταξη. Ήταν βοηθός φαρμακοποιού. Μάλιστα. Το ταμείο του, επειδή είναι ιδιωτικό. Μάλιστα. Θέλει ένα χαρτί το οποίο να λέει ότι από την ημέρα του γάμου μέχρι την ημέρα του θανάτου. Ναι. Δεν είχε. Ήμασταν μαζί. Αυτό το χαρτί δεν μπορώ να το βγάλω από πουθενά και έχει μπλοκάρει η επικουρική σύνταξη. Θα με πάρεις αύριο μετά τις 2 να ρωτήσουμε τη Βορδόνη που τα ξέρει. Που είναι δικηγόρος. Σε ποιο τηλέφωνο. 210-49-64-569. 49 λοιπόν. 64-569. Θα ρωτήσω. Πιστεύω ότι το θυμάμαι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε γερός. Και εσείς, και εσείς, και εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος, παρακαλώ. Καλησπέρα, με συγχωρείτε για την ενόχληση. Δεν υπάρχει ενόχληση. Τι ενόχληση. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Μισό λεπτό. Όχι. Παρακαλώ. Θα το πάρετε πίσω, δεν ενοχλείτε. Εμείς σας ευχαριστούμε που ερχόσαστε και μας κάνετε παρέα. Γιατί το Blue Sky δίνει τη δυνατότητα να έχετε φωνή και άποψη. Τι είναι αυτά που λέτε. Το παρακολουθώ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε λοιπόν, είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Βγήκα σε σύνταξη 31 Δεκάτου του 2011. Και έχω κύρια σύνταξη. Μικτά 1154. Ναι. Την 1η Νοεμβρίου πήρα 7,5 ευρώ αναδρομικά
Και προχτές πήρα, εχθές προχτές πήρα 209. Δεν είναι παράλογο? Ναι, έτσι μου το λέτε, ναι. Ακριβώς έτσι είναι, έχουν βγει τα λεφτά. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Κοιτάξτε, εσείς λογικά θα πρέπει να πάρετε ένα μεγαλύτερο ποσό. Ναι, γύρω στα 550. Σωστό. Τόσο έχω πει, σωστό. Ναι. Κάτι υπομονή μέχρι και 30-12, μήπως γίνει άλλη μια καταβολή. Άνθρωποι είναι. Κατάλαβα απόλυτα. Εντάξει. Κατάλαβα απόλυτα. Για τα άλλα αναδρομικά από 35 χρόνια για πάνω που έχω 36 και τόσο, τα περιμένω, άκουσα τι λέγατε. 30-12 θα γίνουν καταβολές. Ευχαριστώ πολύ και για τα δύο, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριος Παναγιώτης, μην ξεχνάμε να δείξουμε λίγο και το ακίνητο στον Πειραιά, να το έχουμε έτοιμο. Να πω κάτι πριν μιλήσει ο κύριος Παναγιώτης. Όλοι εσείς που έχετε τις υποθέσεις στο νόμο Κατσέλη και δεν έχετε δικαστεί, δεν έχετε κάνει την οριστική σας δίκη, όλα αυτά τα κουρέματα που δείχνω είναι που ήταν στο νόμο και κάναμε διαπραγμάτευση. Έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες και να γλιτώσουμε, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Όλη την ακίνητη περιουσία. Να την έχουμε εμείς, να τη χρησιμοποιούμε, να την νοικιάζουμε, να την πουλήσουμε. Διαπραγματευόμαστε ένα μεγάλο κούρεμα και μια μικρή δόση. Είναι πολύ σημαντικό. Με την απόφαση της οριστικής θα πρέπει να είναι πάνω από δύο τράπεζες, πάνω από το 40%. Τώρα είναι μοναδική ευκαιρία. Τώρα που μιλάμε, πριν τα δικαστήρια, να διαπραγματευτούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με το δικηγόρο σας καλά κάνετε, ό,τι κάνετε, πολύ καλά το κάνετε. Εγώ λέω έναν άλλο δρόμο. Που το λύνω τώρα, το τελειώνω τώρα, δεν έχω ούτε ενστάσεις ούτε διαφωνίες, αφού αυτός που με κυνηγάει με τα χρήματα, εγώ θα τα βρω. Διεκδικώ ένα κούρεμα 50, 40, 30, 60, 80, 90, 10, 0, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά θα καλύψω τους πάντες. Και θα τα ξαναβρούν και οι οικογένειες. Παρακαλώ, επόμενος φίλος. Ναι, και καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, τηλεφωνάω, έχω πάρει ένα δάνειο παλιά και είχα μπει στο νόμο Κατσέλη. Ναι. Και πέρσι γίνανε εκλογές, σταμάτησε, δεν πρόλαβα το δικαστήριο. Φέτος πέφτει στην πανδημία επάνω. Ήταν στις 25 Νοεμβρίου να πάω στο δικαστήριο, κόκαλο με την πανδημία. Τώρα τι γίνεται? Τι μου λένε, πρέπει να κάνω καινούργια αίτηση, τι? Ο δικηγόρος σας έχει πει, δεν σας έχει πει κάτι, τι σας συμβουλεύει ο δικηγόρος? Μίλησα με τον δικηγόρο μου σήμερα και μου λέει, περιμένουμε από το δικαστήριο να μας ενεργοποιήσει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς γιατί πότε θα κάνουμε για καινούργιο ραντεβού. Για την νομική, όχι ραντεβού, δίκη, δεν είναι ραντεβού. Για τη δίκη. Άλλο δίκη, το ραντεβού, ναι. Δίκη. Ραντεβού, ναι. Με τη δικηγόρο σας ή ραντεβού στα δικαστήρια, τι εννοείτε? Για τα δικαστήρια. Άρα είναι τη δίκη, δεν είναι ραντεβού, εκεί είναι λίγο πιο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πόσα λεφτά χρωστάτε? Πρέπει να έχουν μείνει 23.000. Α, μικρό ποσό είναι, δεν είναι τίποτα. Ναι, και έπαθα πάνω εκεί που πήγαινα καλά, έχασα τη δουλειά, έμεινα κόκκινο. Πόσα ακίνητα έχετε εσείς, τι ακίνητη περιουσία έχετε εσείς? Ένα διαμερισματάκι, τίποτα άλλο. 75 τετραγωνικά, αυτό είναι, τίποτα άλλο δεν έχω. Άρα δεν θα έχετε και κούρεμα εσείς έτσι που μου το λέτε? Συγγνώμη. Τι σας έχει πει δικηγόρος, πώς θα έχει κούρεμα, τι σας έχει πει? Μου λέει έχουμε πιθανότητες, είδα το μικρά, ένα ποσοστό μεγάλο θα σου βγάζει και θα σου δώσει ένα μικρό ή λίγα θα πληρώσει ή θα το γλιτώσει τελείως. Μου είχε πει τότε στην αρχή. Τώρα τελευταία έχετε μιλήσει? Σήμερα μίλησα. Εντάξει, εγώ δεν θα, για δικηγόρος θα ξέρει. Εμείς πάμε σε διαπραγμάτευση, αν θέλετε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο αύριο στο 210-49-4569 να το συζητήσουμε. Εντάξει. Είναι μικρό το ποσό τώρα για το κούρεμα. Δεν θα το κρίνω εγώ. Ό,τι σας λέει η δικηγόρος σας φέρνει εκείνη που ξέρει και καλύτερα την υπόθεση από μένα. Λοιπόν, αλλά μπορούμε να πούμε και εξοδικαστικά κάτι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι ένα ακίνητο στην Πειραιά. Έτσι. 102 μέτρα. Είναι 90 στο δεύτερο όροφο. Και αυτή η μαγική, μοναδική, απίθανη, εξαιρετική, ανεπανάληπτη θέα θα τον έχετε εσείς μοναδικά να πίνετε το καφεδάκι σας, γιατί είναι 90 μέτρα στο βήτο όροφο και πάνω στην ταράτσα με αποκλειστική χρήση στο δώμα, εκεί θα είσαστε τώρα εσείς. Λοιπόν, σε ένα πολύ πολύ χαμηλό κόστος, 159.000 ευρώ, κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί να κάνει και 300.250. Θέλω να κλείσω, να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπλουσκάκη για την παράτηση χρόνου. Θέλω να ευχαριστώ εσάς πάρα πολύ για την καθημερινή εμπιστοσύνη που ερχόσαστε, μας την πιστεύεστε, μας δίνετε τις υποθέσεις και εμείς προσπαθούμε να τις τελειώσουμε. Θέλω να παίρνετε την είδηση κατευθείαν. Θέλω να εκμεταλλεύεστε αυτές τις ευκαιρίες που σας δίνω. Επαγγελματικά, πολύ γρήγορα. Κληρονόμοι, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Όπου κολλάτε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Από 5 έως 50.000. Τα λεφτά δεν χρεώνονται, παιδιά.
Όποιοι εγκριθούν από αυτές τις αιτήσεις, τα λεφτά δεν χρεώνονται. Είναι δωρεάν. Δεν πρέπει να τα επιστρέψετε, πώς να το πούμε. Εσείς που έχετε στο νόμο Κατσέλη και είναι οριστική σας, προτείνω μια άλλη διαδικασία που σήμερα τώρα, οριστικά μετάκλητα και χωρίς κανένα να επηρεάζει, γίνεται μια διαδικασία, μια διαπραγμάτευση ενός κουρέματος και πάμε και το τελειώνουμε τώρα. Και τελειώνω, δυστυχώς θα το πω, κρατάτε το βίντεο. Όσα ακίνητα είναι σε πληστηριασμό, μπορώ να τα διαπραγματευτώ και που ξέρετε, μπορεί και για εσάς, αν ο Θεός βοηθήσει, να έχετε και εσείς ένα 50% ανεξάρτητα από την εκείνη την περιοχή που έχετε. Καμία διαπραγμάτευση δεν είναι εγγυημένη και κανένα ποσοστό δεν μπορώ να εγγυηθώ. Όλα τα παλεύουμε, εγώ και οι συνεργάτες μου. Έχετε δει και εδώ την κυρία Βορδόνη που φέρνω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Μείνετε στο Blue Sky.